Της κρίσης και από τις δύο πλευρές και με ένα Ισραήλ το οποίο προτάσει πλέον ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Η αλήθεια είναι πως χαθήκαμε σε αυτό το γεωπολιτικό παζόλ που σχηματίζεται. Για να βρούμε την άκρη λοιπόν με τον διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητή διεθνών σχέσεων Γιώργο Φίλη. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κυρία Αργυρού, καλησπέρα στην Κύπρο. Είναι μια τροπή για γερά νεύρα που διαλαμβάνουν τα γεγονότα και το Ισραήλ είναι πια αντιμέτωπο με ένα στοίχημα τιμής αλλά ταυτοχρόνως και εθνικής επιβίωσης και αναρωτιόμαστε πώς εκτονώνεται αυτή η κρίση με διπλωματία ή η διπλωματία είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας πια ή με ένα διευρυμένο και μακροχρόνιο πόλεμο. Κοιτάξτε να δείτε, αν με ένα μαγικό τρόπο βρίσκαμε τη διπλωματία και τον ρόλο του διαλόγου, νομίζω ότι ήταν το καλύτερο από όλα τα πράγματα που θα μπορούσαμε να βιώσουμε αυτή τη στιγμή. Όμως, δυστυχώς, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία πριν μιλήσουν οι διπλωμάτες, δυστυχώς μιλάνε αυτή τη στιγμή τα όπλα. Ναι. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία θα δούμε επιχειρήσεις στη Γάζα και επιτρέψτε μου να σας πω ότι θεωρώ ότι η Βόρεια Γάζα αποτελεί πλέον ξεκάθαρο στόχο του Ισραήλ για να εκενωθεί από όλο το παλαιστινιακό στοιχείο. Δηλαδή το ότι δώσανε νερό στη Νότια Γάζα με την δικαιολογία να κινηθεί ο κόσμος προς τον Νότο, αυτό σε μένα, στα μάτια μου, λέει ότι οι Ισραηλινοί έχουν αποφασίσει να μειώσουν το μέγεθος της λωρίδας της Γάζας, να ελέγξουν πλήρως τουλάχιστον τη βόρεια περιοχή, διότι καταλαβαίνετε ότι από τη βόρεια περιοχή είναι πλησίον των μεγάλων αστικών κέντρων του Ισραήλ προς βορρά, δηλαδή που είναι παραλιακά, όπως είναι η Ασκελόνη, η Ασδότ κτλ. Και θέλουν να αυξήσουν αυτό που μπορούμε να πούμε ως μια ουδέτερη ζώνη, αν μπορεί κάποιος να το πει. Άρα, νομίζω, κυρία Αργυρού, ότι τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Ναι. Τώρα υπάρχει, παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, κύριε Φίλη, μια κλιμάκωση και της πολεμικής ρητορικής ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν απειλεί με νέο μέτωπο πολέμου, αλλά από την άλλη δεν θέλει να είναι και η φλόγα στη φωτιά. Είναι απαντά ο Νετανιάχου και μάλιστα με έντονο ύφος. Είναι αυτό που συμβαίνει με το Ιράν μια ψυχολογική τακτική ή αναμένεται να μετουσιωθούν σε πράξη όλες αυτές οι απειλές? Θα μπει δηλαδή η Χεζμπολάχ στον πόλεμο? Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι λέγαμε και στην Ουκρανία, άμα θυμάστε, ναι, ότι μαζεύονται δυνάμεις, αλλά τελικά θα γίνει. Όταν ένα κράτος μαζεύει δυνάμεις, κυρία Αργυρού, δίνει, επί της ουσίας αφιερώνει ανθρώπινο και οικονομικό δυναμικό σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει από κάποια άλλη πλευρά. Άρα δεν θα το κάνει, να το πω έτσι, τζάπα, ούτε να το πω λαϊκά για πλάκα. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε τώρα είναι μια συγκέντρωση δυνάμεων, όπως έγινε και στην Ουκρανία με τη Ρωσία για κάμποσο καιρό πριν γίνουν οι επιχειρήσεις, και δυστυχώς αυτό που εγώ εκτιμώ είναι ότι έχουμε ένα, αυτό που λέμε blame game, δηλαδή όλο το ζήτημα σε αυτή την υπόθεση είναι ποιος θα κατηγορηθεί ότι το ξεκινάει. Ναι. Δυστυχώς, κυρία Αργυρού, εάν και εφόσον οι Ισραηλινοί επιχειρήσουν στη Γάζα, είτε επιχειρήσουν με ειδικές δυνάμεις, είτε επιχειρήσουν μετά και με δυνάμεις πιο βαριές και θωρακισμένες στη βόρεια περιοχή, έτσι όπως φαίνεται δηλαδή, ώστε να την απομονώσουν από την νότια περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μετακινηθεί αυτές τις μέρες η κόκκινη γραμμή του Ιράν. Η κόκκινη γραμμή του Ιράν πριν τον πόλεμο ήταν να μην επιτεθεί το Ισραήλ στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή η κόκκινη γραμμή του Ιράν, όπως βλέπετε, δεν έχει γίνει ροζ κορδέλα. Έχει γίνει ακόμα πιο κόκκινη και έχει μετακινηθεί προς το να μην συνεχιστούν οι επιχειρήσεις στη Γάζα. Τώρα βέβαια θα ρωτήσει κάποιος τι εννοούν ο καθένας με στρατιωτική επιχείρηση. Γιατί όταν λέμε και στρατιωτικές επιχειρήσεις, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι θεωρούν οι Ιρανοί ότι οι ειδικές δυνάμεις, επιχείρηση ειδικών δυνάμεων είναι στρατιωτική επιχείρηση, ή εννοούν ότι θα δούνε τα Μερκάβα να μπαίνουν, οπότε αυτό είναι στρατιωτική επιχείρηση. Καταλαβαίνετε ότι με την έννοια στρατιωτική επιχείρηση είναι κάτι πάρα πολύ γενικό, που αφήνει βέβαια ανοιχτές τις πόρτες και για να ξεφύγει κάποιος από έτσι, την κόκκινη γραμμή του. Ναι. Αλλά δηλαδή να πει ο καθένας, εντάξει, δεν είναι ακριβώς στρατιωτική επιχείρηση, είναι ειδικών δυνάμεων. Ναι. Ή να πει ο άλλος, είναι η στρατιωτική επιχείρηση. Οπότε ο καθένας
θα κάνει αυτό που το βολεύει. Γενικά όμως, αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι μαζεύονται δυνάμεις, αυτό που λέμε παραστρατιωτικές δυνάμεις από το Ιράκ, σιητικές, από τη Συρία. Μετακινούνται, έχει ήδη μετακινηθεί μια τεθωρακισμένη μεγάλη μονάδα, νομίζω με επίπεδο ταξιαρχίας ή μεραρχίας από το Ιράν, στα σύνορα με το Ιράκ τις προηγούμενες μέρες. Και φυσικά οι Ισραηλινοί, επιτρέψτε να σας πω, ξαναλέω, δεν κάνουν για πλάκα την επιστράτευση. Καταλαβαίνετε ότι μια επιστράτευση έχει, ειδικά στο Ισραήλ, με την οικονομία του και μια μικρή χώρα σε κάθε περίπτωση από άποψη πληθυσμού, θα έχει πολύ μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο. Άρα, βλέπουμε ότι μπαίνουν τα πιόνια στη θέση τους και ταυτοχρόνως υπάρχει ένα blame game για το ποιος θα το ξεκινήσει, αλλά αφήνουν και ανοιχτές τις πόρτες. Τι εννοεί ο καθένας με το στρατιωτική επιχείρηση? Δεν το διευκρινίζει, κανένας δεν διευκρινίζει. Ναι. Οι Ισραηλοί τι εννοούν στρατιωτική επιχείρηση και οι Ιρανοί τι εννοούν με το στρατιωτική επιχείρηση των Ισραηλινών. Το ίδιο και η Χεζμπολάχ. Οπότε πραγματικά καταλαβαίνετε ότι όλα είναι επί ξηρού ακμής και μπορεί βέβαια φυσικά να συμβεί και ένα γεγονός το οποίο δεν είναι ελεγχόμενο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραστρατιωτικές ομάδες οι οποίες δεν είναι απολύτως ελεγχόμενες από τον οποιονδήποτε, που καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ανάφλεξη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε απόσταση βολή.